It's sexy. Η φωτογράφηση που έκανε η Δήμητρα Ματσούκα για το Madame Figaro έριξε σε κατάθλιψη πολλά αρσενικά. Μα γίνεται μια Δήμητρα Ματσούκα να φωτογραφίζεται με φούστα μέχρι το γόνατο? Πάει. Χάλασαν ακόμη και τα sex symbol. Δεν κινδυνεύω πια από αυτό, είναι κάτι που απέφυγα συνειδητά και με κόστος την απογοήτευση πολλών, βλέποντάς με να κυκλοφορώ άβαφη και ντυμένη συντηρητικά. Ήταν κάτι όμως που είχα ανάγκη προκειμένου να αποφύγω την γραφικότητα ενός sex symbol που θεωρεί αυτόν αδικημένο επειδή δεν του δίνονται και άλλοι ρόλοι. Η ηθοποιός είναι ένα κορίτσι με αρχές, κυρίως στις σχέσεις της, και έχει τα κολλήματά της στο θέμα έρωτας. Δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω έρωτα με κάποιον που δεν γνωρίζω. Με άλλα λόγια, η ηθοποιός δεν είναι του one night stand. Θέλει το συναίσθημα και το χρόνο της. Και για τον άντρα το σωστό, έχει τα δικά της θέλω. Ζητείτε άντρας που να μου αρέσει. Εχέμηθος, με ωραίο λόγο. Θα προτιμηθούν οι έχοντες και ωραία χρειά, ορθογράφος, σχεδόν απορρίπτονται όσοι συντάσσουν μηνύματα με λατινικούς χαρακτήρες. Με ίδια γούστα στη διασκέδαση με τα δικά μου. Επίσης, να μην μιλάει για τον εαυτό του, να είναι εξαιρετικός οδηγός, να μην ασχολείται με τις ζωές των άλλων, να γίνεται συμπαθή σε όσους συμπαθώ και να φυλάει εκπληκτικά. Αν βρείτε άντρα να τα έχει όλα αυτά, να το πείτε. Έχω ερωτευτεί ανθρώπους που ανήκαν σε άλλη κοινωνική οικονομική τάξη, όμως είχαν βασικές ομοιότητες. Παιδεία, ακεραιότητα, καλοσύνη, χιούμορ, ήταν ευφυής, έγιναν της εκτίμησης στον επαγγελματικό τους χώρο, ήταν ευγενείς, δεν με ζήλευαν, ούτε φθονούσαν κανέναν. Είχαν οι πρώην σας τέτοια προτερήματα και χωρίσατε? Αλλά τι να πει κανείς, άδεισος η ψυχή της γυναίκας. Άντε τώρα να βρεθεί υπότης για τη Δήμητρα.